Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε ξεριζωμό μερικών εκατομμυρίων ανθρώπων από διάφορες περιοχές του πλανήτη, είτε είναι λόγω πολέμων και επεμβάσεων υπερελιστικών, είτε είναι λόγω των συνθήκων με τις οποίες διαβιώνουν. Αυτή είναι μια εικόνα. Και η δεύτερη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρο εγκλωβισμού αυτού του κόσμου. Και όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Τουρκία έχει. Ποια είναι η κατάσταση? Γιατί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Οι υπεύθυνοι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Να είμαστε καθαροί σε αυτό το πράγμα. Και είναι υπεύθυνη και βεβαίως και η Ελλάδα, η οποία συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Τι θα έπρεπε? Είμαστε όμως τώρα σε μια κατάσταση δεδομένη σήμερα. Έχουμε ευθύνες λοιπόν, γιατί έχουμε στείλει στρατό σε 18 σημεία του πλανήτη. Ελληνικό στρατό. Τώρα μιλάμε για το στρατό στο έχουμε στείλει και έχουμε υποστηρίξει μια σειρά επεμβάσεις στη Συρία, πολεμικές και από τη Σούδα και από αλλού. Άρα λοιπόν συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα. Έχουμε αποδεχθεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιμεταναστευτική. Συμφωνία του Δουβλίνου πρώτον. Και δεύτερον, την κατάπτυση στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που μετατρέπει την Ελλάδα σε φυλακή. Το ΚΚΕ θα ήθελε να ήταν ανοιχτά τα σύνορα. Από αυτή την άποψη, αφήστε. Εντάξει τώρα. Τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Α, ωραία. Τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα, πρέπει να φυλάσσονται από τους αρμόδιους. Και όχι να αξιοποιούνται ακροδεξιές δυνάμεις και φρασιολογίες και δράσεις. Το είδα αυτό και στην επίσημη τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται εκεί ότι υπάρχουν και υπουργοί με ρατσιστικές κραυγές. Ποιοι είναι αυτοί? Τους ακούμε καθημερινά. Ποιους εννοείτε? Ποιους εννοούμε? Αυτοί που λένε να ανοίξουν τα ξερονήσια για να βάλουν εκεί πέρα τους μετανάστες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποδέχεσαι ότι η Ελλάδα θα γίνει φυλακή? Πώς δεν είπε? Ποιος? Σήμερα το είπε ο κύριος Βορύδης. Το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Βεβαίως. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Και μάλιστα ανοιχτό Μηταράκης. Όχι μόνο Μηταράκης, αλλά και ο κύριος Γεραπετρίτης. Η θέση της κυβέρνησης είναι αυτή. Ότι η πρόταση αυτή υπάρχει. Αυτό. Δεν υπάρχει απόφαση. Μα δεν μίλησε για απόφαση. Μίλησα για σκέψεις, προτάσεις και προσεγγίες. Ξερονήσια, γιατί το πάτε κάπου αλλού. Ξερονήσια είναι. Εκεί μπορείς να βάλεις ανθρώπους. Εκεί πάει, γιατί υπάρχει ιστορική μνήμη του λαού που είναι πολύ προσπαθιανά. Δεύτερον, δεν έχει σημασία να του βάλουν στη Μακρόνησο ή όχι. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι έτσι αποδέχει την πολιτική ότι θα παραμείνει εγκλωβισμένο αυτό ο κόσμο κατά πάθλιες συνθήκε. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι αδιέξοδο. Αυτή μια διευκρίνηση μπορώ να κάνω. Αν μου επιτρέπετε μια διευκρίνηση. Σύντομα, κύριε. Αυτή τη στιγμή αυτού που στέλνει ο Ερντογάν στα σύνορα του Εύρου είναι κυρίω άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι Αυγανοί σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Η τεράστια πλειοψηφία. Νεαροί άνδρες οι περισσότεροι, υπάρχουν βεβαίως και οικογένειες, υπάρχουν και παιδιά. Λοιπόν, οι περισσότεροι είναι τέτοιοι. Και αυτοί θέλαν να τους διώξουν την Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη έχουν ξεσηκωθεί οι εργαζόμενοι. Γιατί δουλεύανε για 10 δολάρια, ενώ ο μισθός του, το μεροκάματο του Τούρκου είναι 20. Και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, που είναι αντιπολίτευση των Ερντογάν, και αυτός ήθελε να τους διώξει. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία λοιπόν, έτσι κι αλλιώς να περάσουν. Και οι άνθρωποι αυτοί, να δούμε την ανθρώπινη πλευρά. Οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Κατρούγκαλε, μη μου αποδίδετε, τέτοια τσακωθούμε. Σας το λέω ευθέως. Για τα ξερονήσια σας έλεγε. Ναι, σας το λέω ευθέως. Και εγώ λέω αυτό που θέλω να πω, να μην είναι κατανοητό. Δεν ολοκληρώσα όμως, με διακόψατε. Με συγχωρείτε και με διακόψατε. Υπάρχει και τρίτη πλευρά. Υπάρχει ο ξεριζωμός, ο εγκλωβισμός και το χαϊδεύμα στην πλάτη. Ποιοι χαϊδεύουν την πλάτη του Ερντογκάν? Ποιοι το χαϊδεύουν? Δεν το χαϊδεύουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι? Είναι καθαρά τα πράγματα. Γιατί το χαϊδεύουν? Γιατί το χαϊδεύουν? Άλλο πράγμα που δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Γιατί το χαϊδεύουν? Τι είναι οι πύραυλοι που πουλήθηκαν από τη Ρωσία? Ορίστε, μα δεν έχουμε ούτε σχέση με τον Πούτιν. Έχουμε ούτε τον Πούτιν. Όχι, λέω ότι είναι τόσο απλό. Αλλά λέμε όμως ότι αυτή τη στιγμή. Όχι, το χαϊδεύουν. Γιατί το χαϊδεύουν? Ότι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί είμαστε σύμμαχοι με τους Αμερικάνους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε με τον Πούτιν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί. Και από τη στιγμή που είμαστε σύμμαχοι, αυτοί το χαϊδεύουν. Γιατί το χαϊδεύουν? Για να τον απεγκλωβίσουν από την αγκαλιά της Ρωσίας. Και ο Ερντογάν τι κάνει? Αμφισβητεί τη συμφωνία της Λοζάνης για τον καθορισμό των συνόρων και έχει διεκδίκηση και όχι μόνο στη Συρία, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το δεδομένο. Και αξιοποιεί το προσφυγικό και μεταναστευτικό ως μέσο πίεση και εκβιασμού για να κάνει πράξη τα σχέδιά του.
Μόνο που πριν από τρία χρόνια είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το ΝΑΤΟ να φυλάει τα σύνορά μας. Όχι, πότε έγινε αυτό. Δυστυχώς δεν έγινε. Θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό. Πότε έγινε με απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το ΝΑΤΟ να φυλάει τα σύνορά μας. Την επιχειρήση Σοφία. Ήταν επιτήρηση τα πλοία του ΝΑΤΟ. Επιτηρούσαν. Δεν έκαναν καν γιατί δεν αναγνωρίζουν σύνορα ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ σύνορα. Υπάρχουν, λέει, διαφιλονικίες ανάμεσα δύο κράτη και να τα βρουν μεταξύ τους. Αυτό λέει το ΝΑΤΟ. Αυτό λένε και οι Αμερικάνοι που υπογράψαμε στρατηγική συμφωνία και την επεκτείναμε. Ωραία. Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω μια απάντηση και στο εξής. Ναι. Θα συνεχίσετε να μιλάτε. Θέλω να βάλω ένα θέμα το οποίο θέλω σχολιασμό από όλους σας. Μάθαμε από το πρακτορείο Reuters ότι ο Ερντογάν ζήτησε από την Άγγελα Μέρκελ να αναθεωρηθεί, να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία για το μεταναστευτικό. Και θέλω από όλους σας στην ίδια ερώτηση απάντηση. Μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και να κερδίσουμε κάτι από αυτή την επαναδιαπραγμάτευση? Και ξεκινώ από εσάς. Προσέξτε, καταρχάς το θέμα είναι πιο βαθύ. Υπάρχει το Δουβλίνο πρώτα απ' όλα. Αν δεν ακυρωθεί η συμφωνία του Δουβλίνου. Μα αυτό λέει, αυτό ζητάει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία είναι διαφορετικό από το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο καθορίζει. Στο άλλο, αυτό λέμε. Ναι. Άμα παραμείνει όμως το βασικό πυρήνα που είναι η συμφωνία παράλληλα του Δουβλίνου. Το συζητάνε, άρα λοιπόν πρέπει να ακυρωθεί η συμφωνία του Δουβλίνου. Ένα. Υποτίθεται είναι να γίνει αυτό τέλη Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής. Ξανά έγινε και πριν από δύο χρόνια. Όχι, πριν από τη Γερμανική Προεδρία λοιπόν, δυστυχώς δεν πρέπει να την περιμένουμε. Ούτε έχει τεθεί καν από την ελληνική κυβέρνηση το θέμα όπως θα έπρεπε να έχει τεθεί. Όταν υπάρχουν οι χώρες του Βίζεγκραντ. Αφήστε να τελειώσει τώρα. Να τελειώσει Καραθανασόπουλο. Εγώ φταίω, κύριος Κατρούγκαλος. Όταν υπάρχουν οι χώρες του Βίζεγκραντ, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία του Δουβλίνου παραμένει εδώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Και η Ελλάδα είναι πάντα στο μάτι του κυκλώνα. Και όσο πάει η κατάσταση αυτή, επιδεινώνεται και χειροτερεύει. Και όσο πάει, γινόμαστε αποθήκες και φυλακές. Εδώ πέρα το κατατρεμό. Πολλές διαπιστώσεις ακούω. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Εσείς είδα κάτι διαφορετικό. Όχι, από εσάς περιμένω να μου πείτε μια πρόταση. Εμείς λέμε πρόταση. Πρώτον, να ακυρωθεί η συμφωνία του Δουβλίνου. Να την αμφισβητήσει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν την αποδέχομαι. Ένα. Δεύτερον, δεν αποδέχομαι τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Που πανηγύριζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε γίνει αυτό το 16. Ότι θα μας λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα όχι μόνο δεν το λύσε, αλλά αντίθετα αποτελεί και τον προπομπό όλων αυτών των εκβιασμών και των ακυρώνων του Ερντογάν απέναντι σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό ένα. Δεύτερο σημείο. Πρέπει τα νησιά να φύγουν όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά. Να απεγκλωβιστούν από τα νησιά. Και να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα. Σε ανοιχτές δομές. Αυτή τη στιγμή είναι 41.000. Θέλετε να τους πάρουμε όλους και να τους φέρουμε εδώ. Σε ανοιχτές δομές. Ρώτησα την άποψη του ΚΚΕ. Όχι, ρωτά, αν θέλετε να τους πάρουμε. 41.000 είναι. Βέβαια, πρέπει να έρθουν όλοι αυτοί στην υπηρετική Ελλάδα. Σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας να προμηθευτούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Καθώς επίσης και όσοι είναι πρόσφυγες. Το πολιτικό άσυλο, το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το αμφισβητεί, με τη συμφωνία με την ανάμεσα Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί θέλω απαντήσεις από όλους. Και το τρίτο στοιχείο είναι λοιπόν ότι επειδή υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος στα σύνορα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, πρέπει ο ΙΕ και η Πατριαρμοστία να αναλάβει σε αυτές τις χώρους να δημιουργήσει γραφεία παροχής ταξιδιωτικών εγγράφων σε όλο τον κόσμο και να τους στέλνει απευθείας στους χώρους προορισμού του.